Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πρώτη εκπομπή του Ιούνιου σήμερα, αλλά και τελευταία της φετινής τηλεοπτικής περίοδου, αφού τα περισσότερα πρωταθλήματα τελείωσαν και μπαίνουμε πλέον σε μεταγραφική περίοδο και περίοδο προετοιμασίας για τις ομάδες μας. Ας ξεκινήσουμε όμως και τη σημερινή εκπομπή με πόλο. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας στο πόλο μετά από 14 χρόνια. Νίκησε στον πέμπτο τελικό που έγινε στο κολυμβητήριο του Λεμού με 11-10 τον Ολυμπιακό, ο οποίος και μάλιστα στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός μετά από 18 χρόνια δεν μπόρεσε να πάρει κανέναν από τους δύο εγχώριους τίτλους. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση έληξαν 7-7. Οι παίχτες της Βουλιαγμένης, μόλις έχει τελειώσει ο πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος της Α1 στο Πόλο, πανηγυρίζουν στην πισίνα του Λεμού την κατάκτηση του τίτλου. Ο Κώστας Ταλκάνης και Αντίνα Μισιάν μαζί μας, λίγα λεπτά μετά την απονομή. Παιδιά, μαγικές στιγμές για τη Βουλιαγμένη που επιστρέφει στην κορφή και στην Α1 μετά από 14 χρόνια και κλείνει θριαμβευτικά η χρονιά με ένα double. Ναι, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Στη διοίκηση, στους προπονητές και στους σπονσορές μας, τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη που είχαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν βγήκε κανένας από εμάς να μιλήσει για στόχους, για ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα, ότι είμαστε καλύτεροι. Μετά από 14 χρόνια και πάλι η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κατακτά το πρωτάθλημα στην Α1 και παράλληλα για πρώτη φορά στην ιστορία της κάνει το double, αφού πριν από 15 ημέρες είχε πάρει το κύπελλο Ελλάδος στο Αργοστόλι. Λίγα λεπτά νωρίτερα η Βουλιαγμένη στον πέμπτο τελικό είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 11-10 στα πέναλτι. 7-7 η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ήρωας της αναμέτρησης ο τερματοφύλακας των Μπέμπιδων Κώστα Τσαλκάνης που απέκρουσε 2 τις εκτελέσεις του Δελακά και του Κατρουζανάκη. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στη διοίκηση, στους προπονητές και στους σπονσορές μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη που είχαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν βγήκε κανένας από εμάς να μιλήσει για στόχους, για ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα, ότι είμαστε καλύτεροι. Με σεβασμό στους αντιπάλους μας, πάνω απ' όλα. Δουλέψαμε και μπορέσαμε να βγάλουμε αυτά που έχουμε κάνει μέσα στην προπόνηση στα παιχνίδια. Και να προχωρήσουμε να κατακτήσουμε στην αρχή το κύπελλο και τώρα σήμερα να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε τον double. Φοβερά συναισθήματα γιατί πρώτα απ' όλα παίρνω το πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά που είμαστε πρώτα απ' όλα ομάδα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον κόσμο, τον προπονητή μου, τους συμπαίχτες μου για αυτές τις χαρές που μου δώσανε φέτος. Και αυτό που είπε ο Κώστας, δεν μιλάμε όλη τη χρονιά, μιλήσαμε σήμερα και είμαστε πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη στιγμή για τη Βουλιαγμένη και για εμάς που είμαστε παιδιά της Βουλιαγμένης και έχω ξεκινήσει από εδώ την καριέρα μου. Double Βουλιαγμένη, ούτε θυμάμαι αν έχει ξανακάνει. Και έγινε αυτό σήμερα, εντάξει, δεν μπορώ να μην συγκινούμε. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας και για μένα ακόμα περισσότερο. Χαίρομαι πολύ. Η Βουλιαγμένη ο στόχος της, ειδικότερα μετά το βήμα που έκανε πέρσι να πάει στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Φέτος οι δύο προσθήκες που έκανε, δηλαδή εμένα και του Μανώλη, είχε στόχο να κατακτήσει
κάποιον από τους τίτλους και ειδικότερα το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ άξια σε όλη τη διάρκεια της regular season και στα play-off. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά οι κόποι ανταμείβονται, όχι μόνο των αθλητών για να είμαι ειλικρινής, αλλά και οι κόποι της διοίκησης και το πώς πραγματικά μας βοηθάει σε πολύ αντίξωες συνθήκες για τα ελληνικά δεδομένα. Και όπως είπα και πριν, νιώθουμε, ειδικότερα τώρα τελευταία, νιώθουμε σαν να είμαστε η Μπαρτσελόνα του Πόλου, ας πούμε, εισαγωγικά. Η σταθερότητα και η καλή άμυνα σε όλη τη σεζόν υποστηρίζουν οι παίκτες Βουλιαγμένης ότι ήταν το βασικό συστατικό για την επιτυχία αυτή. Η σταθερότητα που δείξαμε όλη τη χρονιά ήταν από τα κλειδιά, η πολύ καλή άμυνα που παίζαμε εδώ πέρα. Και εντάξει, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα καταφέραμε και κερδίσαμε με τη σκληρή δουλειά όλη τη χρονιά. Εντάξει, και ελπίζω να... Είναι το σήμα κατά τη θέση αυτής της ομάδας. Μπορέσαμε να εφαρμόσουμε όσα μας έλεγε ο προπονητής μας μέσα στο νερό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια και νομίζω ότι αυτό φάνηκε φέτος. Γιώργο. Ορίστε. Το πάθος, λέω, και η δουλειά σας και η σταθερότητά σας ήταν τα κλειδιά. Η σταθερότητα σίγουρα και η δουλειά, αν μη τι άλλο δηλαδή, στην Βουλιαγμένη είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει παραδοσιακά. Από εκεί και πέρα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι με όλα τα παιδιά είμαστε πέρα από συμπαίκτες, είμαστε και φίλοι, δηλαδή κινούμαστε και εκτός πισίνας όλοι μαζί. Όλη μέρα. Το οποίο θεωρώ ότι σε κάποιες στιγμές πίεσης και δυσκολίας μας βγαίνει σε καλό. Ο Ολυμπιακός μετά από 18 χρόνια έμεινε χωρίς εγχώριο τίτλο, αφού δεν διακρίθηκε στο κύπελο, αποκλείστηκε στον ημιτελικό και στο πρωτάθλημα κατέκτησε τη δεύτερη θέση που απλά οδηγεί στο Champions League. Με κατεβασμένα τα κεφάλια και φανερά απογοητευμένοι, οι περσινοί πρωταθλητές Ελλάδος έπαιρναν τα μετάλλια τους στην απονομή θέση στο κολυμπητήριο του Λεμού. Αλλαγή των δεδομένων στο χώρο του ελληνικού πόλου σηματοδοτεί η κατάκτηση από τη Βουλιαγμένη του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας, όπως υποστήριξε μετά το χθεσινό τελικό ο προπονητής των πρωταθλητών, Τεόλο Ράντος. Ξαναείπα ότι πριν από το κύπελο, ότι η Βουλιαγμένη καλύτερα αλλάξει τα δεδομένα. Φαίνεται ότι τα άλλαξε αυτή τη χρονιά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Αυτοί ουσιαστικά, όπως είδατε, παίρνουν το πρωτάθλημα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βελόνια και την κυρία Λαζάρου. Δύο ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν πρώτα σαν άνθρωπο και μετά για τις όποιες ικανότητες μπορεί να έχω σαν προπονητή. Και να ζητήσω συγγνώμη από την γυναίκα μου και τα παιδιά μου που δεν τους αφιερώνω τον χρόνο που θα έπρεπε να τους αφιερώνω. Δεν έχω κάτι να πω. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τη Βουλιαγμένη όλη τη χρονιά, η σταθερή της απόδοση, το πάθος των παιχτών να φτάσει σε αυτές τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα, κάποια στιγμή μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς μέσα στο χάος είμαστε σκεπτόμενοι. Θες να αφιερώσει κάπου αυτού του τίτλου? Γιατί είδαμε ότι οι παίχτες ήρθαν κατευθείαν επάνω σου, σε αγκάλια σας, σε πέταξαν μέσα στην πισίνα. Ναι. Οι παίχτες είναι αυτοί που κερδίζουν. Εγώ να του ευχαριστήσω. Αυτοί κατακτήσαν. Εγώ αυτό που είπα, θέλω να ευχαριστήσω του ανθρώπου. Και όχι να αφιερώσω, να ζητήσω συγγνώμη, ξαναλέω, στην Όλγα, στον Ιάσονα και στον Άλκη, που δεν του αφήνω να αφιερώνω πολύ χρόνο. Για τον κόσμο τη Βουλιαγμένη σήμερα που γέμισε το κολυμπητήριο. Ο κόσμο τη Βουλιαγμένη και αυτό το πράγμα το αισθητικά ωραίο γενικά. Πιστεύω να έφερε περισσότερους φίλους κοντά στη Βουλιαγμένη από όλους τους τομείς. Τεό, μια τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι τώρα είναι οι στιγμές, είναι πανηγυρικές. Αυτή η τελική που ζήσαμε, με καλά, με κακά, με διαμαρτυρίες, με ό,τι ζήσαμε, ήταν συγκλονιστική. Ήταν πολύ καλό για το ελληνικό μας πρωτάθλημα. Εντάξει, το καλό ή το κακό το κρίνει ο καθένας μόνος. Όπως το ζήσαμε, ήταν συγκλονιστική τελική. Δεν θέλω να αναφερθώ. Σε αυτό νομίζω ότι μέσα στον αέρα αποδείξαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Να σε καλά, Τεό. Και ως τον τέταρτο τελικό μου είπες ότι σημασία έχει τι μένει στο μυαλό, στη μνήμη. Τι μένει στη μνήμη έτσι στην αρχή τώρα. Στη μνήμη, είμαι αυτό το πράγμα. Ότι βλέπω παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ και έχουν γυρίσει πίσω να πανηγυρίσουν ένα πρωτάθλημα. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τώρα, Νίκος Δελιγιάννης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα στο συνάδελφο Στέφανο Καλέργη, έδωσε συγχαρητήρια στη Βουλιαγμένη για την κατάκτηση του τίτλου, σημειώνοντας ότι έγιναν 5 συναρπαστικοί τελικοί. Νίκο, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό ετήθηκε. Εσείς έχετε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές με τον Ολυμπιακό, έχετε κατακτήσει πάρα πολλά πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή πώς τη διαχειρίζετε, γιατί στον αθλητισμό υπάρχει και ήττα, έτσι? Βέβαια υπάρχει ήττα και έτσι πρέπει να ξέρεις και να χάνεις. Γιατί όποιος δεν ξέρει να χάνει, έχουμε δει ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να ξέρουμε να χάνουμε, χάσαμε σήμερα. Σε αυτό που θα διαφωνήσω μαζί σου είναι ότι μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εγώ θα λέγαμε μετά από 5 συγκλονιστικά παιχνίδια. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έζησε 5 συγκλονιστικούς τελικούς. Οι 3 κρίθηκαν, οι 2 στα πέναλτι, ο 1 στην παράταση. Με 2 ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν τώρα, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά 10 φορές.
Είδαμε φοβερά παιχνίδια να κρίνονται στο τέλος. Είναι κάτι που μένει για το ελληνικό πρωτάθλημα για του χρόνου, να το δουν. Αυτό ήθελα να πω, ότι φέτος γίνανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και στην κανονική διάρκεια και, και στα play-off. Είναι κέρδος αυτό για το ελληνικό πόλο. Μόνο χαρά μπορεί να μας δίνει αυτό. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην Βουλιαγμένη, γιατί ο πρωταθλητής πάντα είναι δίκαια πρωταθλητής, σε αντίθεση με ό,τι ακούγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πω ότι για τη δικιά μας την ομάδα, σε ό,τι μας αφορά, ότι εμείς φέτος κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια από τον Αύγουστο που ήμασταν πάρα πολύ λίγοι και καταφέραμε να φτάσουμε ένα σουτ πριν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά για μας. Ο κόσμος αυτό που λες δεν το καταλαβαίνει. Ο κόσμος αυτό που λες δεν το καταλαβαίνει. Γιατί λέει είναι Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής και πρέπει να το ξαναπάρει. Για εσάς είναι μια υπέρβαση ότι στο Γέρακα βρεθήκατε τον Αύγουστο 5 άτομα και φτάσατε εδώ να χάνετε το πρωτάθλημα στα πέναλτι. Είχα πει ότι για μας η πρόκληση στο τελικό φέτος ήταν ένα είδος υπέρβασης. Είχε μια δόση υπερβολή σε αυτό, αλλά στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος, θα καταλάβει ότι έτσι είναι. Δεδομένου ότι πέρυσι τον Αύγουστο ήμασταν 5-6 άτομα στο Γέρακα και μόλις μαζευτήκαμε όλοι από εδώ και από εκεί, βάλαμε στόχο το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά επειδή είμαστε στον Ολυμπιακό, έτσι πρέπει να γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος. Όπως είπα, ένα σουτ μακριά. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους συμπαίκτες μου και το staff, το τεχνικό. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει η φετινή χρονιά σε εμάς να είναι παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια, γιατί έχουμε δείξει, η ομάδα αυτή έχει δείξει τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όταν πέφτει, σηκώνεται γρήγορα και σηκώνεται για μεγάλο χρονικό. Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν για την ενέργεια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ντράγκαν Άντριτς να μην καλέσει στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, που ξεκινάει την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου την προσεχή Πέμπτη, τον Χιώτη Άσο του Ελμανόχ, Γιώργο Ντόσκα. Πολλά ερωτηματικά προκαλεί η απόφαση του Ντράγκαν Άντριτς να μην συμπεριλάβει στους παίκτες που κάλεσε στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών για προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Χιώτης Περιφερειακός δεν είναι μέσα στους 22 παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν για προετοιμασία από την προσεχή Πέμπτη. Μια απόφαση που δημιουργεί πολλές απορίες, αφού ο Ντόσκας ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής μας στην καλή πορεία που είχε πριν μερικούς μήνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Άιντχόφεν, όπου πήρε την 6η θέση. Η μη συμμετοχή του στο προελμπιακό τουρνουά του Έντμοντον τον περασμένο Απρίλιο, εξαιτίας προβλήματος με την υγεία του, ταλαιπωρήθηκε από λοιμώδη μονοπυρήνωση, φαίνεται ότι οδήγησε τον κύριο Άντριτς στην απόφαση να μην τον συμπεριελάβει στους παίκτες που θα ακολουθήσουν την προετοιμασία. Ήθελα να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι όνειρο κάθε αθλητή που παίζει στην εθνική ομάδα. Αλλά από τη στιγμή που αυτή είναι η απόφαση του προπονητή, οφείλω να τη σεβαστώ. Εγώ θα συνεχίσω και μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να πάω και πάλι στους Ολυμπιακούς, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Χιώτης Άσος. Παράλληλα, επεσήμανε ότι για τον ίδιο το κεφάλαιο εθνική ομάδα δεν έχει κλείσει και θέλει να προσφέρει στο μέλλον. Το κεφάλαιο εθνική δεν έχει κλείσει για εμένα. Είμαι 28 χρονών, δεν είμαι μεγάλος. Προσωπικά δεν έχω σκεφτεί κάτι, αλλά νομίζω πως μπορώ να προσφέρω στο μέλλον και πάλι στην εθνική ομάδα, υπογράμμισε ο Γιώργος Ντόσκας. Εκτός όμως από το κόψιμο του Ντόσκα, δικαιολόγητη θεωρείται και η μη κλήση στην εθνική ομάδα του Κώστα Τσαλκάνη. Ο τερματοφύλακας της Βουλιαγμένης, που έκανε πολύ καλά παιχνίδια στους τελικούς του πρωταθλήματος, δεν ήταν μέσα στις επιλογές του κυρίου Άντριτς. Έχει κάνει ένα φανταστικό πρωτάθλημα, μια φανταστική σειρά. Έκρινες και σήμερα με τις αποκλήσεις στα πέναλτι, αλλά δεν είσαι στις κλήσεις προεπιλογής του Ντράγκαν Άντριτς, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τους τελικούς. Σήμερα είναι η μέρα χαράς, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Δεν χρειάζεται, έδωσε απαντήσει με την παρουσία του. Από τη μεριά του, ο Ντράγκαν Άντριτς δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση γιατί δεν κάλεσε Ντόσκα και Τσαλκάνη, απλά ανέφερε ότι δεν είναι μέσα στα πλάνα που είχε για το Λονδίνο. Ο Τσαλκάνης, ο Ντόσκας, ο Καρούντζος και ο Αλιχανίδης δεν βρίσκονται στο πλάνο για την τελική ομάδα που θα πάει στο Λονδίνο. Είναι έμπειροι παίκτες και δεν ήθελα να τους καλέσω για όλη την προετοιμασία και στο τέλος να τους πω ότι δεν θα λάβουν μέρος με την Ολυμπιακή ομάδα, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. 22 παίκτες έχει καλέσει στην εθνική ομάδα για προετοιμασία ομοσπονδιακός τεχνικός. Ανάμεσά τους 4 παίκτες του Ελμανόχ, Καραμπέτσος, Μιράλης, Θοδωρόπουλος, Χατζηθεοδόρου, καθώς και ο Χιώτης Περιφερειακός του Ολυμπιακού, Γιάννης Φουντούλης. Και από το πόλο να πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο νέο πρωτάθλημα της 4ης εθνικής κατηγορίας, το νησί μας δεν θα έχει εκπρόσωπο. Ο Ατρόμητος ιτήθηκε χθες στην Ελευσίνα από τον τοπικό Πανελευσινιακό με 2-1 στην προτελευταία αγωνιστική των αγώνων Μπαράζ. Έτσι, εξανέμισε και τις τελευταίες ελπίδες που είχε μαθηματικά για να βρεθεί στη δεύτερη προνομιούχο θέση. Να δούμε τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής. Στον 11ο όμιλο, λοιπόν, Πανελευσινιακός Ατρόμητος 2-1, Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού Πέλοπας 1-2.
Ενώ η βαθμολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 5 αγώνες, είναι πρώτος ο Πέλοπας Κιάτου με 13 βαθμούς, δεύτερος ο Πανελευσινιακός με 8, τρίτος ο Ατρόμητος με 4 και τέταρτη η Ένωση Βαθύλου με 3 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, μεθαύριο Τετάρτη, η έκτη και τελευταία, περιλαμβάνει τα παιχνίδια Πέλοπας Κιάτου, Ατρόμητος και Ένωση Πανελευσινιακός. Το ταξίδι του Ατρόμητου, λοιπόν, με την προσπάθεια που έκανε η πρωταθλήτρια Χίου να καταλάβει τη δεύτερη θέση που θα την οδηγούσε σε συμμετοχή της στο νέο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής κατηγορίας, τελείωσε μία αγωνιστική πριν το φινάλε των αγώνων μπαράζ χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας. Εκεί η ομάδα του Στέφανου Παπαθεοδόρου παρουσίασε μέτριο πρόσωπο, ιτήθηκε με 2-1 από τον Πανελευσινιακό, ο οποίος με το τρίποντο αυτό κλείδωσε την άνοδο. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο 45 λεπτό του αγώνα, έλεγχαν το παιχνίδι, είχαν την κατοχή και κατάφεραν να πετύχουν 2 τέρματα, κλειδώνοντας ουσιαστικά το τρίποντο. Στο 15ο λεπτό με τον Ατματζίδη και στο 34ο λεπτό με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ευαγγέλου. Το πέναλτι δόθηκε σε ανατροπή του Παπαευθυμίου από τον Ματέρη. Στην επανάληψη, ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος, ανέβασε ρυθμό, είχε καλές στιγμές και μπόρεσε να πετύχει και ένα τέρμα στο 60ο λεπτό με τον Γκιάλη. Στο 25ο λεπτό δε δόθηκε πέναλτι στον Ατρόμητο σε χέρι που έκανε ο παίκτης των γηπεδούχων Νάκας. Μένουμε στην προσπάθεια του Ατρόμητου και πάμε να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τον αγώνα που έδωσε την περασμένη Τετάρτη εδώ στο νησί μας, όπου μετά από μέτρια εμφάνιση ιτήθηκε με 2-1 από την Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού. Κέντρο τώρα που γίνεται για τον Νύχτα, μόνος του με τον ματοφύλακα, δεύτερο πλασέ, πρώτο πάνω στο Θηριανό, δεύτερο η μπάλα πάει out. Μεγάλη ευκαιρία ακριβώς το 40 λεπτό με τον Νύχτα να ανοίξει το σκόρ η ομάδα του Ατρομήτου. Διαμαρτύρηση και του Θηριανού στους συμπαίχτες του που τον άφησαν εκτεθειμένο. Η βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Σούκα το Σίμω. Ο Νύχτας με δίπλη προσπάθεια δεν κατάφερε να ευστοχήσει. Μιάκας έξω την περιοχή, βρίσκει τον Σούκα το Σίμω, κάνει τη σέντρα. Παράλληλη περνάει από όλους και έχουμε τον γκολ. 1-0 λοιπόν αυτή τη στιγμή. Με τον Σούκα τον Παντελή, η σιρτή σέντρα από τον Σούκα το Σίμω, ο Σούκας ο Παντελής ανοίγει το σκορ. Περίλυπη στο έδαφος οι παίχτες της Ένωσης Βαθύλου Πανσαμιακού. Πανηγυρισμοί για την ομάδα του Ατρομήτου. 1-0 λοιπόν στο 42ο λεπτό. Ανοίγει το σκορ, λύνεται ο γόρδιος δεσμός της άμυνας της Ένωσης. Και λύνονται και τα πόδια φυσικά από εδώ και πέρα των παιχτών του Ατρομήτου. Να δούμε τώρα τον Ζανίκο μέσα στην περιοχή. Δίνει στον Νιάκα, μόνος του, σεντράσει το δοκάρι. Σούκας, 2-0! 2-0 αυτή τη στιγμή. Και έχουμε όμως το χέρι, όμως, όπως υποδεικνύει ο διαιτητής, και ακυρώνει τον γκολ. Ήταν το στοπάρισμα και του Νύχτα με το χέρι, όπως υποδείχθηκε. Και ακυρώνεται αυτό το γκολ, παραμένει λοιπόν το 1-0, ακριβώς στην εκπνοή του ημιχρόνου. Χλιαρές διαμαρτυρίες και από την κερκίδα και από τον Νύχτα. Η ουσία είναι ότι παραμένει το 1-0 και ακυρώνεται αυτό το δεύτερο γκολ του ομάδα του Ατρομήτου. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, 1-0 για την ομάδα του Ατρομήτου. Προβάδισμα με ένας γκολ για την ομάδα, τη χιωτική ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τον γκολ αυτό του 42ου λεπτού από τον Νύχτα. Μετά από 2 λεπτά ακολούθησε και άλλο γκολ που ακυρώθηκε πάλι από τον Νύχτα. Η ουσία είναι ότι οι ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 υπέρ του Ατρομήτου. Τσεσμελής τώρα κάνει τη σέντρα μόνος του από την εξωτερικά των πλευρά των δικτύων. Πλασάρει εκεί ο Κοκκινάκης. Εκπληκτική ευκαιρία για την Ένωση να μπορέσει να ισοφαρίσει. Μόνος το μακάριστο βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Όμως το πλασέ του ήταν τελείως άστοχο στην εξωτερική πλευρά του λιτινίου του Σταθάκη. Η παλιά τώρα που γίνεται η σέντρα πλασάρει τελευταία στιγμή και ο Θήμιος πάλι μπάλα έξω. Άλλη μια ευκαιρία για την Ένωση στην προσπάθεια που κάνει για ισοφάριση ακριβώς στο 55. Πάει να πλασάρει η Τισάμου. Η μπάλα πάει έξω. Εκπληκτική ευκαιρία που χάνει τώρα ο Κοκκινάκης. Ακριβώς το 60 λεπτό να ισοφαρίσει. Η μπάλα καρφώνει την εξωτερική πλευρά των νυχτίων. Αυτό πλασέ που κάνει ο Κοκκινάκης. Και έχουμε και αλλαγή για την ομάδα του Ατρομήτου. Παλιά τώρα που γίνεται για το Θήμιο μέσα στην περιοχή. Εκπληκτική απόκριση του Σταθάκη. Και με διώχνει μετά ο Γιωργούλης την μπάλα.
Άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα της Σάμου, ακριβώς στο 64, που επιμένει η ομάδα της Σάμου, δεν έχει και τίποτα να χάσει. Άλλη λοιπόν μια ευκαιρία με το Θήμιο. Στη φάση και τώρα στην αντεπίθεση ο Ζανίκος τώρα για την ομάδα της Χίου. Σκάει όμως η μπάλα μπροστά του και το μόνο που καταφέρει να κερδίσει ένα πλάγιο. Φάουλ με το Σεβαστάκι για την ομάδα της Σάμου. Κεφαλιά που γίνεται. Η μπάλα στο δοκάλι. Έχουμε offside όμως από τον κτιστού. Έχουμε offside λοιπόν τον παίχτη της Ένωσης. Κόρνερ για την ομάδα του Ατρομήτου. Ματέρης γεμίζει. Διώχνει εκεί πέρα ο Σιάφυλλος. Γεωργούλης κρατά την μπάλα. Ματέρης. Γεωργούλης πάλι. Επιμένουν το Ατρομήτου. Η σέντρα τώρα που γίνεται από το Σούκα τον Πατέρη για το... Επιμένει τώρα το Μάζος, ο Ατρόμητος. Περνάει η μπάλα τώρα. Νύχτας, Νύχτας μες στην περιοχή. Δεν είναι στο Σούκα. Έχουμε offside όμως. Και σφυρίζεται offside για την ομάδα του Ατρόμητου. Που γίνεται τώρα. Η μπάλα γκολ. Έχουμε το γκολ. Σε έναν ένιμο από τη φάση. Η ομάδα της Ένωσης σοφαρίζει με το Βούρο. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Έκανε το τραγικό λάθος ο Σταθάκης να αφήσει την μπάλα να σκάσει μπροστά του. Πέρασε από πάνω από το στόμα του και η μπάλα κατάληξε στο βάθος της εστίας του. Ακριβώς στο 83 η ομάδα της Σάμου ισοφαρίζει. Πετυχαίνει το τρίτο της γκόλης αυτά τα μπαράζ. Θα κάνει το σούτ από μακριά. Διώχνει με γροθιές ο Θηριανός. Να το παιχνίδι που ζωντανεύει στα τελευταία αυτά 10 λεπτά. Η ομάδα του Ατρομήτου θέλει οπωσδήποτε τους βαθμούς της νίκης. Η ομάδα της Ένωσης πέτυχε ένα γκολ σε ένα σημείο κομβικό που δεν το περίμενε κανείς, θα λέγαμε. Ακριβώς το 82. Διώχνει τώρα ο Σιάφυλλος. Να δούμε τι δυνάμεις έχουν μείνει στον Ατρόμητο για να μπορέσει να ξαναπάρει αυτό το τρίποντο. Ενώ άμα κερδίσει και μισοπαλή μπορεί να το βολέψει. Να δούμε τώρα ο Σούκας κάνει το σούτ. Αποκρούει με γροθιές εκεί ο Θηριανός. Ήταν ο Νύχτας που έκανε αυτό το σούτ. 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Πλέον ο Ατρόμητος θα κλείσει στα καρέ του την ομάδα του Τισάμου. Κουτρίς. Γεμίζει ο Σούκας. Σέργης προσπαθεί, πέφτει κάτω. Παίζει το παιχνίδι, προσπαθεί να γυρίσει ο Σέργης. Η μπάλα είναι out. Και έχουμε κεφάλαιο το Σέργη. Το 28 λεπτό. Κουτρίς ετοιμάζεται να γεμίσει μέσα στην περιοχή του Θηριανού. Ζανίκος γυρίζει την μπάλα. Ζανίκος προσπαθεί. Περνάει δύο αντιπάλους. Σεντράρι. Σούκας ετοιμάζεται το σούτ. Διώχνει τώρα ο Σεβαστάκης. Το Μάζος. Να δούμε. Γεμίζει μέσα στην περιοχή. Offside όμως έχουμε τώρα τον Νύχτα. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια πλέον για την ομάδα του Ατρομήτου. Η παλιά που γίνεται μέσα στην περιοχή πάλι ο Βούρος. Να δούμε. Προσπαθεί να βρει και διάδρομο. Κόβει ο Κούτικας. Να δούμε τώρα πάλι. Κερδίζει την μπάλα εκεί ο Θήμιος. Πλασάρι. Βούρος και ο πλασέ. Τελευταία στιγμή εκεί ο Γεωργούλης με τον Κούτικα διώχνουν την μπάλα. Λιτώνει τα χειρότερα ο Ατρόμητος. Ακριβώς 3 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Για την ομάδα της Ένωσης. Σε καλό σημείο λέω έξω την περιοχή. Βρισκόμαστε στο 88 λεπτό του αγώνα. Θήμιος ετοιμάζει την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Σταθάκη. Πλασαριστά. Διώχνει εκεί με κεφαλιά ο Γεωργούλης. Και να τώρα ο Σέργης, να δούμε τι ψυχικά αποθέματα έχει ο Ατρόμητος. Ανοίγεται. Όμως λάθος πάσα εκεί πέρα πάνω στον Σεβαστάκη. Κερδίζει την μπάλα, κάνει μια κούρσα. Να δούμε, βγάζει την παλιά για τον Γιαννούλη. Τελευταία στιγμή διώχνουν του Ατρομήτου. Έχει ζωντανέψει για τα καλά το παιχνίδι. Ρώση και ρουλέτα πλέον. Κεφαλιά που κάνει, δοκάρι! Όμως offside. Δοκάρι από τον Γιαννούλη. Παραμένει ζωντανός ο Ατρομήτος. Να δούμε, ακριβώς ένα λεπτό πριν λήξει το παιχνίδι. Η παλιά τώρα που γίνεται. Μόνος του εκεί πέρα κερδίζει την μπάλα. Και το 1-2. Οι πανηγυρισμοί ξέφρανε για την ομάδα της Ένωσης. 1-2 μέσα εδώ στοιχείο με τον Γιαννούλη. Ακριβώς το 91. 91ο λεπτό του αγώνα.
ήταν η αδράνεια εκεί της άμυνας στο ατρομή του. Ο Γιαννούλης κατορθώνει και γυρίζει την μπάλα και περνάει το Σταθάκι κάνοντας το 1-2. Πλέον η ομάδα της Άμμου κρατάει τους 3 βαθμούς στη νίκη στα χέρια της και έχει και μαθηματικές πλέον ελπίδες για από εδώ και πέρα για την άνοδό της πλέον. Μπαίνει και αυτό στο κόλπο της ανόδου. Τώρα δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο Γιαννούλης. Στη σέντρα πολύ γρήγορα Κουτρής με Ζανίκο, να δούμε τι προλαβαίνει να κάνει η ομάδα του Ατρομήτου. Τεχνιδιού, ξέφρενη πανηγισμή από τους αμοιώτες εδώ στη Χίο. Τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητος Αγίου Γεωργίου, Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού 1-2. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Άμμου μέσα στη Χίο. Αν και προηγήθηκε η ομάδα του Ατρομήτου με 1-0 με το πλασί του νύχτα στο 42. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Σάμου στο 82 με το Βούρο με σούτ έκανε το 1-1 και στο 90 ο Γιαννούλης έκανε με πλασί το 2-1. Πλέον τα πράγματα πολύ δύσκολα για τον Ατρομήτο. Χρειάζεται νίκη μέσα στην Ελευσίνα για να μπορέσει να ανέβει στην Δέλτα Εθνική κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα Ατρομήτος Ένωση 1-2. Φεύγουμε από τον 11ο όμιλο και πάμε στο 10ο, όπου ο αθλητικός όμιλος Δικαίου από την ΚΟ εξασφάλισε την άνοδο μία αγωνιστική πριν το φινάλε των μπαράζ για την άνοδο στην Δέλτα Εθνική. Να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του ομίλου. Αθλητικός όμιλος Δικαίου Όλυμπος Αγιάσου 3-1, Άνω Μερά Νικολακάκης 1-3. Στη βαθμολογία, όπως είπαμε, προηγείται ο αθλητικός όμιλος Δικαίου με 12 βαθμούς, ακολουθεί ο Όλυμπος Αγιάσου με 9. Που ισοβαθμεί με τον Νικολακάκη που έχει επίσης 9 βαθμούς, ενώ στην τέταρτη και τελευταία θέση είναι η Άνω Μερά Μικόνου με 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική επίσης μεθαύριο Τετάρτη με τα παιχνίδια Άνω Μερά Αθλητικός Όμιλος Δικαίου και Νικολακάκης Όλυμπος Αγιάσου, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει και ποια από τις δύο ομάδες θα ανέβει στην τέταρτη εθνική. Να πάμε όμως και στον 9ο όμιλο, όπου μετέχουν ομάδες από την Αθήνα και τον Πειραιά και ο οποίος είχε διακοπεί για 10 ημέρες λόγω των επεισοδίων που έγιναν στο παιχνίδι της Πεύκης με τον Περαμαϊκό. Ας δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Η Άσον Περαμαϊκός 3-0, Άρης Αμφιάλης Πεύκη 0-3. Στη βαθμολογία πρώτος ο Άσον με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Πεύκη με 3. Στην τρίτη θέση ο Περαμαϊκός με 3 και στην τέταρτη ο Άρης Αμφιάλης με 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική στις 10 Ιουνίου με τα παιχνίδια Άρης Αμφιάλης Περαμαϊκός και Πεύκη Ιάσον. Τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου Γιώργο Σαρή παρουσιάζει ως πρώτο που φαβορή να αναλάβει την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η ιστοσελίδα katimagiko.gr. Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να επιβεβαιώσει δημοσίευμα της Αθλητικής Χίου στις 23 Ιανουαρίου, το οποίο ανέφερε ότι ο κ. Σαρής θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη διαδοχή του Σοφοκλή Πυλάβιου στη θέση του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το δημοσίευμα της Αθλητικής Χίου στις 23 Ιανουαρίου επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο η ανάρτηση που έχει γίνει στην ιστοσελίδα katimagiko.gr, όπου αναφέρει ότι ο Γιώργος Σαρής θα είναι από τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου στην ΕΠΟ στην μετασοφοκλή Πυλάβιο εποχή, δηλαδή μετά τον προσεχή Οκτώβριο, όπου θα γίνει αρχιερεσία στην Ομοσπονδία. Στο ρεπορτάζ που υπάρχει στο katimagiko.gr γίνεται λόγος ότι μετράει αντίστροφα η αποχώρηση του Πυλάβιου από την Προεδρία και με αλλαγή σκηνικού στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης σε λίγους μήνες. Αποκαλύπτει μάλιστα τον διάδοχο του κ. Πυλάβιου που θεωρεί ότι είναι ο Γιώργος Σαρής, νυν μέλος της ΕΠΟΣ, πρόεδρος της ΕΨΧΙΟΥ και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι όσο για τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ, η στήλη τον αποκαλύπτει σε αποκλειστικότητα σήμερα. Είναι ο γιατρός, άλλωστε χρειάζεται ένας τέτοιος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργος Σαρής, πρόεδρος της ΚΕΔ και της ΕΨΧΙΟΥ. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο έρχεται λίγους μήνες μετά το δημοσίευμα ανάλογου θέματος στην αλήθεια, όπου παρουσίαζε τον Γιώργο Σαρή διάδοχο του Σοφοκλή Πυλάβιου, αναφέρεται ότι περισσότερες εξελίξεις θα υπάρχουν σίγουρα μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όπου συμμετέχει η εθνική μας ομάδα. Πάντως, εδώ και αρκετό καιρό ακούγεται στην ποδοσφαιρική πιάτσα το όνομα του Χιώτη Προέδρου για τον προεδρικό θόκο της ΕΠΟ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν το επιβεβαιώνει. Στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που έγινε την Παρασκευή στην Αθήνα, ο πρόεδρος Σοφοκλής Πυλάβιος αμφισβητήθηκε έντονα τόσο για το θέμα των αδειοδοτήσεων των ομάδων της Super League, αλλά και για το γεγονός ότι πήρε οριακά την πλειοψηφία που χρειαζόταν για την έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού. Με 32 ενώσεις να ψηφίζουν υπέρ, 29 χρειαζόταν, 14 ενώσεις να ψηφίζουν όχι και 9 να δηλώνουν παρόν, ενώ 2 ήταν απούσες. Στην περσινή ψηφοφορία η διοίκηση Πυλάβιου είχε πάρει 54 ψήφους υπέρ. Οι 14 ποδοσφαιρικές ενώσεις που ψήφισαν όχι ήταν αυτές του Ηρακλείου, της Θεσσαλίας, της Καρδίτσας, των Κυκλάδων, της Λακωνίας, της Φωκίδας, της Λάρισας, της Κοζάνης, του Κιλκής, της Υπήρου, της Άρτας,
της ετωλοακαρνανίας της Άμμου και Δρόμου, ενώ παρών ψήφισαν η Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Πειραιά, Ρεθύμνου, Σάμου, Φλόρινας και Χανίων. Να παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ομιλία στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του Προέδρου της ΕΠΣΕ Πειραιά, του Στέλιου Μπρατσόλη, ο οποίος έκανε έντονη κριτική στη διοίκηση της Ομοσπονδίας. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει έλλειμμα της Ομοσπονδίας όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζει η Ομοσπονδία τη βία. Πώς την ερμηνεύει αυτή τη βία. Πώς μεταφέρει στην κοινωνία τι πάει να πει αυτή η πραγματικότητα που βιώνουμε με τους στρατούς. Πώς βάζει τη θέση της γιατί πρέπει να γίνει. Είναι λάθος όμως που δείξατε, αγαπητοί κύριε Πρόεδρε, που γίνανε αυτά που γίνανε στην Αττική και δεν πήρε θέση η Ομοσπονδία, έστω με ένα δελτίο τύπου. Όταν δεχθήκαμε σαν ποδόσφαιρο αυτή την επίθεση από άλλες κατευθύνσεις που εκμεταλλεύονται το άθλημα και το οδηγούν σε μια στροφή για τα δικά του συμφέροντα, τα οποία είναι τυφλά εντελώς και εμπολείς, δεν έχουν και καμιά προοπτική αυτοί που τα οδηγούν. Αυτές τις παθογένειες η Ομοσπονδία έχει παλέψει. Δεν τις έχει παλέψει, κύριε Πιλάρη. Όσον αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των επιχορηγήσεων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλη η πληγή που έχει γεννήσει αυτή η πρακτική της πολιτείας, η οποία ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό που βλέπω, τον προϋπολογισμό του 2013, βλέπω τα πάντα όλα όσον αφορά χορηγίες, έσοδα τηλεπτικά, άλλες μορφές εσόδων της Ομοσπονδίας, η πολιτεία. Δεν μπορεί σε αυτό να συμφωνήσουμε να επεμβολήσουμε εμείς ή να μην κάνουμε ό,τι χρειάζεται να πάρει 5-10 εκατομμύρια η μπάλα από το κράτος. Δεν μπορεί να δεχθώ εγώ από την Ομοσπονδία να μην παλέψουμε στον ΟΠΑΠ να πάρουμε αυτά τα οποία ανήκουν στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Σε αυτό δεν συμφωνούμε με τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στα παιδιά που παίζουν μπάλα και κρατάνε το σωματείο σε όλη την Ελλάδα. Οι άνθρωποι που τραβάνε από τη τσέπη τους το λούκι της καθημερινότητας μαζί με την οικογένειά τους, να μην παίρνουν 1.000-2.000 χιλιάρικα για ηθική δικαίωση. Σε αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε, κύριε Πιλάτη. Είμαστε αντίθετοι κάθετα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, να κάθουμε να σχεδιάσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Είμαστε απέναντι σε αυτό. Όσον αφορά όχι μαζί σας με την έννοια του προσώπου, με την έννοια της πρακτικής. Πάμε στο Στίβο τώρα, όπου έγραψε ιστορία χθες ο Χριστόφορος Μερούσης στα Μέγαρα, όπου πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στα 10 χιλιόμετρα. Ο πρωταθλητής του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το χρυσό μετάλλιο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, κάτι που είχε βάλει σαν στόχο φέτος, μετά από μια καλή κούρσα που κέρδισε με 30 πρώτα, 51 δεύτερα και 78 εκατοστά. Στην ίδια διοργάνωση, το πρώτο του μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα στην καριέρα του πήρε και ο Κυριάκος Σιμηριώτης. Ο νεαρός χιώτης δρομέας επίσης του ΦΟΒ κατέκτησε την τρίτη θέση και μαζί το χάλκινο μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα της κατηγορίας νέων ανδρών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με 34 πρώτα, 28 δεύτερα και 3 εκατοστά. Συνολικά μαζί με την κατάταξη των ανδρών τερμάτισε στη 14η θέση. Για ακόμη μια χρονιά, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ίωνες κυριάρχησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 6 χρυσά μετάλλια, 2 ασημένια και ένα χάλκινο ήταν ο απολογισμός για τη χιώτικη ομάδα στη διοργάνωση. Ο Παντελής του Μάζος στην κατηγορία ανδρών κυριάρχησε παίρνοντας 2 χρυσά σε 100 και 200 μέτρα. Στις γυναίκες, η Μαρία Λικουρίνου ήταν πρώτη στα 100 μέτρα καθώς και στο μήκος. Η Καλομήρα Γκίκα στα 200 μέτρα πήρε την πρώτη θέση, ενώ ήταν δεύτερη πίσω από τη Λικουρίνου στα 100 μέτρα. Στην κατηγορία νέων ανδρών, ο Μανώλης Τσάκαλης ήταν πρώτος στη σφαίρα και τέταρτος στα 100 μέτρα. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης πήρε τη δεύτερη θέση στην κούρσα των 100 μέτρων και το χάλκινο μετάλλιο στο μήκος. Και στη σφαιροβολία, ο Παντελής Λαγός κατετάγεται στην έκτη θέση στο αγώνισμα. Ας δούμε τώρα και μερικές ειδήσεις που αφορούν τα τοπικά μας πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Με τον Στράτο Χαψιά στον πάγκο του θα πορευτεί από τη νέα περίοδο ο ΠΑΟ Καριών. Η διοίκηση της ομάδας συμφώνησε με τον έμπειρο προπονητή το περασμένο Σάββατο μετά από συνάντηση που είχαν, όπου διευκρινίστηκαν όλες οι λεπτομέρειες και κλείστηκε η οριστική συμφωνία. Στην Ελλάδα τώρα ανανέωσε, όπως αναμενόταν, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Δημήτρης Ντούλης, ο οποίος συνεχίζει για δεύτερη αγωνιστική περίοδο. Στη Δάφνη, ο Γιώργος Τριανταφυλάκης ανέλαβε γυμναστή στην ομάδα, ενώ τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Λευτέρη Λιτσάκη στη Δάφνη, που έμεινε ελεύθερος από την Καλαμωτή.
Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και η τελική συνάντηση της διοίκησης με τον Γιώργο Μονιό, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ηρακλή και θα μεταπηδήσει στο Δαφνώνα. Αύριο τέλος θα κλείσει θετικά στη Δάφνη το θέμα ανανέωσης της συνεργασίας με τον παίκτη της ομάδας, Ματθαίο Φεγκουδάκη. Ξαναγυρίζουμε στο πόλο και πάμε στην εθνική μας ομάδα των γυναικών. Η ανανεωμένη εθνική ομάδα πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο World Link που έγινε στην πόλη Τσανγκτσού της Κίνας. Στο μικρό τελικό, η ομάδα του Γιώργου Μορφέση νίκησε 8-7 τη διοργανώτρια χώρα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για τρίτη φορά στα τελικά της διοργάνωσης. Πριν από ένα χρόνο, η ελληνική ομάδα κέρδιζε στη Σαγκάη με 19 την Κίνα και κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παρά το κακό δεύτερο οκτάλεπτο, εκεί η εθνική δέχθηκε τα 4 από τα 7 συνολικά τέρματα. Η εθνική μας ήταν καλύτερη, έπαιξε καλά στην άμυνα και στο τελευταίο οκτάλεπτο μπόρεσε να πάρει τη σπουδαία νίκη. Και κλείνουμε με βόλεϊ. Με 6 ομάδες από την Αττική, καθώς και τον Ακρίτα Καλαμάτας, τον Γυμναστικό Σύλλογο Λαμίας και τον Παναξιακό, θα είναι στον πρώτο όμιλο του Νότου η ομάδα του Νηρέα Καρδαμήλων στην πρώτη της συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας βόλεϊ των γυναικών. Φέτος είχαμε την επιτυχία να ανέβουμε κατηγορία Α2, κάτι απρόσμενο για μας, καθώς η ομάδα βαφτίζεται από κορασίδες. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Εδώ σήμερα συναντηθήκαμε, κάναμε μια πρώτη συνάντηση σχετικά με τους ομίλους των κατηγοριών. Υπήρχε η πρόταση των 4 ομίλων για οικονομικούς καθαρολόγους που βασικά εμείς σαν σωματείο τη στηρίζουμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα έξοδα μετακίνησης μας είναι πολλά. Όμως για την προώθηση του αθλήματος και την ανάπτυξη και για την αγωνιστική δράση των αθλητριών, μάλλον κατευθυνόμαστε στους 3 ομίλους, χαρίζοντας από ό,τι φαίνεται στην Ομοσπονδία 2 μετακινήσεις, όλες οι ομάδες, για να είμαστε μέσα στον οικονομικό προϋπολογισμό του 12-13. Και μια ερώτηση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο προγραμματισμός της ομάδας για την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, εμείς από ό,τι σας είπα θα στηριχθούμε περισσότερο στις ντόπιες αθλητρίες, αθλητρίες που έχουν την εμπειρία τους σε κατηγορίες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε και να πληρώσουμε μάλλον αθλήτρια, επαγγελματία αθλήτρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουμε το κόστος των μετακινήσεων είναι βαρύ. Ο αρχικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε, να δέσουμε τις κορασίδες μας, να τις κάνουμε καλύτερες και σίγουρα να μείνουμε στην κατηγορία. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος της η σημερινή μας εκπομπή, αλλά και η τηλεοπτική αθλητική χείος για την αγωνιστική περίοδο που ήδη διανύσαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστότε, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Γεια σας!